Τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτό το σπήλαιο στην Ελλάδα, με αυτό το σπήλαιο σε ποια περιοχή? Μιλάμε για το πετροχώρι Θέρμου, βρίσκεται στην Αιτωλοκαρνανία. Εδώ λοιπόν κοιτάξτε φωτογραφίες σοκ, τις οποίες δημοσίευσε ένας πολύ γνωστός Έλληνας σπηλαιολόγος. Κοιτάξτε εδώ, κέρινα ομοιώματα, καμένα, με πρόκες. Μιλούν και κάνουν λόγο οι καταγγέλλοντες ότι είναι τελετές βουντού και μαύρης μαγείας. Ταυτονάει. Να πούμε ότι ναι, ο συγκεκριμένος σπηλαιολόγος, όπου είναι από τους πιο αναγνωρίσιμους στη χώρα μας στην δουλειά του, δεν πίστευε στα μάτια του, όπως λέει ο ίδιος, μπροστά σε αυτά που είδε. Κέρινα ομοιώματα, όπως βλέπουμε στις φωτογραφίες, γυναικεία και ανδρικά, δεμένα επάνω σε ξύλινες σανίδες με μαύρες κορδέλες, καρφιά, τρίχες ανθρώπινες και καμένες. Καμένα. Δηλαδή αυτά τα ομοιώματα ήταν καμένα. Κάποιος τα έβαλε είναι φωτιά. Αυτά που πάνε και πληρώνουν κάποιοι σε ορισμένους ανθρώπους για να κερδίσουν κάποια πράγματα ή να κάνουν κακό. Δεν χρειάζεται πολύ φιλοσοφία. Ο ίδιος έγραψε στο Facebook, έκανε σχετική ανάρτηση που λέει συγκεκριμένα σπηλιά βουντού στο πετροχώρι. Από την κλασική εποχή και έπειτα έχουν βρεθεί ομοιώματα, κυρίως μολύβδινα. Τα συγκεκριμένα είναι κέρινα που παριστάνουν τα θύματα της βλαπτικής μαγείας. Αυτά τα ομοιώματα οι μάγοι είτε τα έδαιναν με δεσμά είτε τα τρυπούσαν με καρφιά. Στα συγκεκριμένα λέει τα βλέπουμε και τα δύο. Και στη συνέχεια τα έθαβαν σε τάφους ή τα πετούσαν σε πηγές, ποταμούς ή λίμνες. Μάλιστα. Είναι συγκλονιστικά πράγματα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την αντιδήμαρχο της περιοχής. Και θα σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σας, κυρία Ιωάννα Καλημέρινα. Αληθώς ο κύριος αντιδήμαρχος Θέρμου. Τι είναι όλα αυτά τα οποία μας σοκάρουν? Έχετε μάθει κι εσείς, σας έχει γνωστοποιηθεί και εσάς όλες αυτές τις φωτογραφίες και όλα αυτά τα οποία καταγγέλλονται για μαύρες τελετές και τελετές βουντού εκεί στα σπήλαια της περιοχής? Ναι. Καταρχάς θα ήθελα να σας πω ότι δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Ναι. Το είπα και στην κυρία που επικοινώνησε για να κανονίσουμε τη τηλεφωνική συνέντευξη. Εννοείται ότι το σημείο μας είναι γνωστό στο Δήμο. Γνωρίζουμε ότι είναι ένα καθοδικό σπήλαιο που βρίσκεται δίπλα στο δρόμο, το οποίο μέχρι στιγμής κλείναμε με προστατευτικό πλέγμα την ΟΠΗ. Εννοείται ότι και εμείς την ίδια έκπληξη με εσάς αισθανθήκαμε. Εννοείται ότι το είδα χθες και εγώ σε κάποιο site. Βεβαίως με τη δουλειά δεν είχα λάβει πληροφορίες μέχρι την ώρα που απευθυνθήκατε εσείς. Ενημερωθήκαμε ότι ο κύριος Μπακολίτσας έχει βγάλει ένα δελτίο τύπου. Είναι ο σπηλαιολόγος. Ναι. Είναι ο σπηλαιολόγος που λέτε. Ναι. Λοιπόν. Αυτά τα ευρήματα είναι φωτογραφημένα το 2014. Η χρονολόγηση των οποίων ανάγεται σύμφωνα πάντα βέβαια με την εκτίμηση του κ. Μπακολίτσα, έτσι. Σε χρονικό διάστημα 15 έως 20 ετών πρώτερο της περίοδου έρευνας. Κάτι άλλο δεν έχει γίνει γνωστό, ότι ο κ. Μπακολίτσας είχε απευθυνθεί στο Δήμο. Δεν ξέρω ο συγκεκριμένος σπηλαιολόγος μίλησαν οι συνάδελφοι και είπαν ότι... Τι είπε και ο Ζακλή, μαζί σου μίλησε. Ναι, φοβάται να βγει τηλεφωνικά γιατί αυτά τα πράγματα, όπως ακριβώς ο ίδιος μου είπε, δεν είναι για να παίζει κανένας. Άρα φοβήθηκε για τη ζωή του. Φοβάται για την ζωή του και τη ζωή των παιδιών του. Μου είπε, έχω παιδιά. Φοβάται, δεν μπορώ. Με συγχωρείτε, δεν σας άκουσα λίγο γιατί είμαι στο γραφείο μου και. Είπε ο ίδιος ο συνάδελφος. Φοβάται για την ακαιρεότητα του ίδιου και των παιδιών του. Και δεν θέλει να βγει να δώσει συνέντευξη τηλεοπτική και να ακουστεί η φωνή του και να μεταφέρει αυτά τα όσα είδε. Τώρα για ποιο λόγο έκανε αυτή τη δήλωση, κάτι ο ίδιος θα ξέρει που δεν ξέρουμε εμείς. Να σας πω κάτι. Μάλιστα. Αν μου το επιτρέπετε. Τώρα, αν φοβάται ο κύριος Μπακολίτσας ή έχει κάποιους λόγους να φοβάται, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ, έτσι. Πάντως, εδώ στην Κωμόπολη μας, και μένα προσωπικά, δεν με ενόχλησε κάποιος να με ρωτήσει κάτι. Εντάξει, το συζητήσαμε με διαφόρους, αλλά
Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι ανησυχητικό. Κυρία Καλημέρη, να ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι η σπηλιά είναι συγκεκριμένη. Ναι, ναι. Είπατε ότι η σπηλιά είναι συγκεκριμένη. Ναι. Ολοκληρώστε, κύριε Καλημέρη. Ο Μακολίτας σαφώς μπορεί να έχει κάποια στοιχεία, έτσι. Ναι. Δεν έχω μιλήσει εγώ ίδια με τον κύριο Μακολίτα. Είπατε ότι το σπήλαιο το συγκεκριμένο είναι περιφραγμένο. Δηλαδή δεν μπορεί να μπει κάποιο μέσα. Είναι περιφραγμένο. Μπορεί οπωσδήποτε να μπει μέσα. Οι περιφράξει είναι για να μπαίνουν και να βγαίνουν. Υπάρχει κάποιο λόγο δηλαδή, που είναι περιφραγμένο, αυτό θέλω να ρωτήσω. Όχι βέβαια. Είναι μια οπή, φανταστείτε, στην άκρη του δρόμου. Εμεί το λέμε βράχια στην περιοχή. Είναι μια οπή. Και αυτό εννοείται ότι πρέπει να, πάντα να είναι κλεισμένο. Αυτό το θυμάμαι μια ζωή εγώ. Κυρία Καλημέρη, υπάρχουν πολλές καταγγελίες για διάφορα σημεία που γίνονται τέτοια πράγματα. Σας ευχαριστούμε πολύ.